Εμείς Εμεί υποδεχτήκαμε τον Γιώργο Αμυρά. Καλώς τον ναι. Γεια σα, γεια σα. Τι κάνετε. Καλά. Ο, υποψήφιος ο Γιώργος, με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Γιώργο είναι υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι υποψήφιο στα Γιάννενα. Εγωγός. Στην πατρίδα μου. Στην πατρίδα, πατρίδα. μου, Πώς σε υποδέχονται εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ Είχε δεσμού με τα Γιάννα. Βέβαια, πάρα πολλού δεσμού. Πήγαινε έτσι δηλαδή. Ναι, ναι, πήγαινα. Ναι. Α, γιατί ωραία. έχουμε ναι, το σπίτι εκεί στο χωριό. Ναι. Γεια στο σπίτι. το χωριό. Το παλιό το Σλάβικο, τώρα είναι Τσερκοβίστα. Πανέμορφο χωριό. Ά. να σα καλέσω να έρθετε. Είναι 20 χιλιόμετρα από τα Γιάννενα. Βόρεια. Ε, πηγαίνει προ προς Ιγουμένιτσα. Προ Ιγουμένιτσα. Ε, περνάει ο Καλαμά Βορειο, ποταμό. Βορειοδυτικά. Μπράβο, βορειοδυτικά. Περνάει ο Καλαμά ποταμό. Ε, Πριν τη Βροσίνα. Μπράβο, ε, δίπλα είμαστε. Ε, μα, ρε, ε, ναι, καλοχώρη, γκρίμποβο. Ναι, ναι. Εκεί. Ναι. Αλλά πέραν τη επαφή μα, γιατί Σα λέω, μάλλον πήγαινα συνέχεια και πηγαίνουμε κάθε καλοκαίρι και, λοιπά, και το χειμώνα κτλ. Ε, ω βουλευτή Αθηνών, βέβαια, mm -hmm. έκανα αρκετή δουλειά, θα έλεγα, για την Ήπειρο, χωρί να μου έχει περάσει καν από το μυαλό. Ότι θα έφτανε ναι. η στιγμή να σου ε, βέβαια, βέβαια. Πάρα πολλέ ερωτήσει, πάρα πολλέ παρεμβάσει. Ε, οπότε, πολλέ φορέ να σα πω και το εξή, που εγώ τότε γελούσα. Κάποια site γράφανε που δεν ήταν ενημερωμένα, ο βουλευτή Ιωαννίνων Γιώργο Αμυρά. Και έλεγα στο γραφείο μου: Πάρτε του, θα χάσουμε του ψηφοφόρου τη Β' Αθήνα, να το διορθώσουν. Πού να, πού να, πού πού να το ήξερα. Ευρω... Ναι. Ωραία. Υπάρχει γενικώ για αυτούς που πηγαίνουν σε, σε, να, να είναι υποψήφιοι σε μια περιφέρεια η, η εικόνα του ισοδιστή που λέει έρχομαι, <laughs> ε, έρχεται, να τον βγάλουμε βουλευτή, μην τον ξαναδούμε πάλι. Μα, σε μένα δεν παίζει αυτό, διότι όπως σας λέω είχα ούτως ή άλλους και πολιτικούς και κοινοβουλευτικού με τα Γιάννενα, αλλά από εκεί πέρα εγώ κρατάω αυτό που μου είπε ο Μητσοτάκης, όταν με κάλεσε για να μου κάνει την πρόταση που με ευνηδίασε η αλήθεια και μου λέει κοίταξε και εκεί με ξεκλείδωσε. Είναι μια ευκαιρία να γυρίσει τον τόπο σου και να κάνει πράγματα. Θα είμαστε και κυβέρνηση και θα έχουμε άλλε δυνατότητε. Και λέω βεβαίω θα το κάνω. Ναι. Έχει πάρει και το ποδήλατο μαζί. Ε, Εχθέ έκανα μια ποδήλατάδα το γύρο τη λίμνη με το Κεθεά, γιατί εχθέ ήταν η παγκόσμια ημέρα για την αφύπνιση του κόσμου κατά των εξαρτήσεων από τα ναρκωτικά. Και μαζί με τους ποδηλάτες εκεί τη Τετάρτη, έτσι λέγονται, στα Γιάννενα, κάναμε μια υπέροχη ποδηλατάδα. Δεν είναι, ε, αυτό, αυτός ο περίπατος, ο παραλίμνιος, ναι. είναι μοναδικός, κυρία Τζίνα Μοσχολιού και να πα καμιά μέρα. καμιά φορά, Να περπατήσει εκεί γύρω. Και ωραίε πίτε να... έχουμε. Μπατσαριέ, ρόφτε, γαλατόφτε. Δεν έχει πάρει κιλά όμω. Έχω χάσει κιλά. Έχεις χάσει κιλά. Ε, ο μόνο μάλλον που ψηφίζει ότι κανονικά στι εκλογέ. Με ε, τα τσίπουρα και μετά. Ένα... Εγώ ξέρετε κάτι από τι 10 Απριλίου. Είμαι σε προεκλογικό αγώνα. μία η ευρωεκλογέ. Μέχρι τώρα δεν έχω σταματήσει να τρέχω. Δεν σα κερνάνε. Ναι, βέβαια. Τσιπουράκια, ωραία. Εγώ θα ανησυχούσα. Να σα ρωτήσω όμω τώρα. Για το ποτάμι και που ήσασταν έτσι και αυτά και αλλάξατε κόμμα, σα ρωτάνε, σα λένε κάτι. Όχι, κανεί δεν με ρωτάει πια. Ναι. Ε, βέβαια, διότι ε, ξέρουν ότι επέστρεψαν στι ρίζε μου mm -hmm. και πολλοί κόσμοι εκτίμησαν ότι όταν εγώ διαφώνησα με το ποτάμι για τη συμφωνία των Πρεσπών, παρετήθηκα. Αφού, αφού καταψήφισα τι πρέσβει, παρετήθηκα από βουλευτή και παρέδωσα πίσω την έδρα στο ποτάμι. Οπότε δεν έχει να μου πει κανεί κάτι γι' αυτό ιδιαίτερα. Mm -hmm. Έχω βρει και πάρα πολλού ποταμίσχου, βέβαια πρώην ποταμίσχου στο, ποτα... στο... Στα Γιάννενα. Mm -hmm που να, τη Δευτέρα μου, οι πρώοι ποταμίσχοι μου κάνουν συγκέντρωση σε ένα ξενοδοχείο για να, έτσι, να συζητήσουμε. Να παρουσιάσουν την υποψηφιότητα. Σα έχει στεναχωρήσει καθόλου η εξέλιξη αυτού του χώρου. Ναι, βέβαια με έχει στεναχωρήσει. Πρώτα απ' όλα, εγώ να πω ότι το Σταύρο τον αγαπάω. Εξακολουθούμε να νιώθω να είμαστε φίλοι. Και από εκεί πέρα, να, οπωσδήποτε εντάξει, θα έλεγα ότι ήταν μια ευκαιρία ένα μεταρρυθμιστικό φιλελεύθερο χώρο να, 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 να δυναμώσει. Δυστυχώ δεν τα κατάφερε. Αλλά έτσι είναι η ζωή και πάμε παρακάτω. Σαύρος, αδίκησε τον εαυτό του πρώτα απ' όλα. Και μετά όλα, όλα τα άλλα. Λοιπόν, ε, η περιοχή έχει πολλά προβλήματα. Έχει πανάπτυξη. Ε, ανεργία. Είναι, ανεργία. Έχει μεγάλη. ανεργία μεγάλη. Ε, δεν έχει υποδομές ε, πέραν των δύο δρόμων. Ναι. Δηλαδή, το αεροδρόμιο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Μεγάλο, θέμα. Λοιπόν, σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα σε σχέση με αυτά. Η λίμνη, ας πούμε, τώρα μου λένε, από το ακουστικό. Η λίμνη, η οποία, ε, ενώ είχε δημιουργηθεί όλ, όλος αυτός ο βιολογικός καθαρισμός, ε, είχε, είχε υπάρξει μέρημνα να τα νερά καθαρά πια να πορεύουν στον ε, καλαμά, τελικά ε, νομίζω ότι δεν λειτουργεί κάτι από όλα αυτά. Σωστό. Πρώτα απ' όλα πούμε ότι ε, κομμάτι του βιολογικού καθαρισμού είναι... Παλιό, πεπαλαιωμένο, χρειάζεται ανανέωση και μόλι εχθέ, αγαπητέ Γιώργο και αγαπητή Τζίνα, είχαμε ένα πρόβλημα. Ε, διοχετεύτηκαν, παροχετεύτηκαν μάλλον βρώμικα νερά στον Καλαμά ποταμό. Έκανε φασαρία, όπω να το πούμε ναι, έτσι, αρχιά. ο Μιχάλη Οπλιάκο, ο δήμαρχο τη Ζήτσα, που είναι στα χωριά μου. Εγώ, μάλιστα για τον Καλαμά ποταμό, και συνδέεται με τη λίμνη το θέμα, yeah. ε, πέρσι έφτασα μέχρι τον Ισαγγελέα, όπου κατέθεσα υπόμνημα. Ε, λοιπόν, εγώ θα πω το εξή: ότι και η λίμνη των Ιωαννίνων και τα ποτάμια τη Υπήρου, τα δικά μα ποτάμια, είναι ένα θησαυρό και αυτό προσπαθώ να, να διαδώσω στου γιανιώτε και τι γιανιώτησε. Υπεραξία. Μπορούν να φέρουν εισόδημα, μπορούν να φέρουν νέε δουλειέ, με ήπια τουριστική ανάπτυξη, μπορούν να αποτελούν τα σήματα κατατεθέντα τη Υπήρου. Έτσι. Θέλω όμω και μια ρύθμιση, ειδικά σε ό,τι αφορά το φυσικό περιβάλλον, α πούμε την Αλία, που υπάρχει εκεί κάποια στιγμή και Υπάρχει βέβαια και κάποια στιγμή είχε ρυθμιστεί, είχε απαγορευτεί γιατί οι διάφορα είδη. Το πρόβλημα Ας ξέρετε. καραβίδα. Είναι. Είναι. Κάποια στιγμή είχε απαγορευτεί η αλίευση αλλή, αυτή. Ναι, το πρόβλημα ξέρετε ποιο ναι, είναι. Θα καταλήξει σε λίγο να μην υπάρχει. Δεκαετία του 80 και 90, δεν του αδικό βέβαια, γιατί τότε γνωρίζανε διαφορετικά πράγματα οι, οι επιστήμονε και οι έχοντε σε σχέση με, τα, με τη διαχείριση Α, των οικοτόπων. Ναι, 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 Τι κάνανε, έβαλαν, έριξαν πολλού Κυπρίνου μέσα στη λίμνη. Οι οποίοι οι Κυπρίνοι κατέφαγαν τα χόρτα, να το πω έτσι, τα φυτά που συγκρατούσαν τον πυθμένα. Ο, ο, ο πυθμένα είναι πολύ υδαρή. Υπάρχει λάσπη. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχει, είχαμε απόρριψη νικελίου από την κατασκευή των δύο μεγάλων οδικών αξώνων τη Εγνατία και τη Ιόνια Οδού. Άρα έχουμε δομικά προβλήματα. Εγώ τι λέω τώρα. Λέω ότι σε σύμπραξη με την περιφέρεια τη Υπήρου, mm -hmm. με το Δήμο Ιωαννητών αλλά και του περιφερειακού Δήμου, του Δήμου δηλαδή, του παρακαλάμιου, mm -hmm. ναι. 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 μπορούμε να αναδείξουμε τουριστικά και αθλητικά στη λίμνη Ιωαννίνων. Και όχι μόνο αυτή. Αγαπητέ Γιώργο, είσαι υπηρώτη. Δεν ξέρω. Στη Είναι λίμνη. Ναι, στη, στη τη λίμνη Ζαραβίνα, την ξέρει. Είναι στο μαζαράκι, oh. το χωριό κοντά και στον παρακάλαμο, το χωριό. Είναι 42 χιλιόμετρα από τη λίμνη των Ιωαννίνων και υπάρχει ένα, μια διαδρομή κατάφυτη μέσα από, από βελανιδιέ και δάση που είχε φτιάξει ο Αλή Πασάς για να ανεβαίνει προς τα βόρεια και τα δυτικά. 42 χιλιόμετρα, με πολύ μικρή υψομετρική διαφορά, τα 15 μέτρα, αυτό πες μου, γίνεται ή δεν γίνεται ένας διεθνής μαραθώνιος δρόμος από τη μία λίμνη στην άλλη. αυτό λοιπόν μία από τις πρώτες κινήσεις που εγώ θα κάνω εφόσον εκλεγώ είναι να πιστοποιήσουμε αυτή τη διαδρομή. Ε, υπάρχουν πολιτιστικά, θρησκευτικά και βυζαντινά μνημεία εκατέρωθεν αυτού του δρόμου, ο, διά ο, ο διά οποίος δρόμ. λέγεται αμαξωτός αυτός ο δρόμος γιατί περνούσε ο Αλή Πασάς με την άμαξά του. Και να λοιπόν αμέσω. Αναδεικνύει και μια περιοχή στον παρακάλαμο που δεν τη γνωρίζουν οι περισσότεροι και παράλληλα δημιουργεί προποθέσει ήπια τουριστική ανάπτυξη, συνδέοντα του παραγωγού των κτηνοτροφικών, των τυριών, ε, 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 τη ε, αργιονοσοκοία, διαφόρων άλλων μικρών, έτσι θα έλεγα, παραγωγικών δραστηριοτήτων, με ένα τουριστικό προϊόν. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορεί να κάνει στην Ήπειρο. Εγώ λέω ότι πηγαίνω εκεί για επιστρέφω, θα έλεγα, στι ρίζε μου για το Υπηρετικό Θαύμα μπορούμε να φτιάξουμε το υπηρετικό θαύμα. Γίνεται αυτό. Γίνεται. εύχομαι να τα καταφέρετε γιατί η περιοχή είναι ίσως από τις ωραίότερες που υπάρχουν στην Ευρώπη ναι. ε, και είναι αναξιοποίητη. Είναι πραγματικά δηλαδή. Οι έρχονται ας πούμε στον Άραχτο που είναι το δικό μου το ποτάμι, ναι. έρχονται από τη Γερμανία Οπότε. ή από την Ολλανδία να κάνουν ράφτινγκ. Ναι. Ναι. Εγώ είχα, είχα πάει Α, στην Ήπειρο πέρσι. Και ήταν, είχε απίστευτο τουρισμό και ναι. δει τουρισμό αυτού του τύπου. Αυτό πάρα πολλού ξένου οι, οι οποίοι προς έρχονταν προς. Προς. για πεζοπορία, πα, για παρατηρήσει. Παρατηρούσαν όρνηθο παρατήρηση. Η οποία ίσω δεν το ξέρει πολύ ο κόσμο. Η όρνηθο ανήκει στι πρώτε τρει-τέσσερι παγκοσμίω τουριστικά πιο προσωδοφόρε τουριστικές τουριστικέ δραστηριότητε. Νούμερο ένα είναι το γκολφ. Γιατί είναι αρκετά πλούσιοι αυτοί που κάνουν γκολφ και κάθονται πολλέ μέρε. Η ορνηθοπαρατήρηση και δει στην Ήπειρο μπορεί να αποφέρει εισόδημα στον κόσμο. Και μέχρι τώρα το μεγαλύτερο κομμάτι των τουριστών, των επισκεπτών τη Ήπειρου από το εξωτερικό είναι από το Ισραήλ. Από το Ισραήλ. Βεβαίω, ναι. ναι. Έχουμε το πάρα πολλού Ισραηλινού και αυτό είναι θαυμάσιο και ευχάριστο. Ναι, να γίνει και το αεροδρόμιο. Έχουμε καμιά πληροφόρηση για το αεροδρόμιο. Κείτε, το αεροδρόμιο τι το, γίνεται το, τώρα. Θα σου πω το αεροδρόμιο. Το πρόβλημα του αεροδρομίου ξέρετε ποιο είναι. Θέλει ότι... δύο μηχανήματα. Ένα ε, αυτό και δεύτερον ότι δεν έχει, α το πούμε, να το πω πολύ έτσι απλά δεξαμένε μεγάλε πετρελαίου για τα καύσιμα των αεροπλάνων. Δηλαδή, αν έρθει ένα αεροπλάνο από μακρινή απόσταση και προσδιοθεί στα Γιάννα, θα πρέπει mm -hmm. να πάει μετά από τα Γιάννα στο Άκτιο για, να... για... Ε... Ε, 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 Δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν. Α, α, θε, θέλει πολλά, θέλει πολλά ακόμα η Ήπειρο. Εγώ είμαι εκεί για να προσφέρω, να αγωνιστώ με τι ιδέε μου και με συμπράξει. Διότι εμεί οι Γιανιώτε είμαστε κοσμοπολίτε. Παρά την απομόνωση που είχαμε υποστεί, βλέπετε ότι φεύγανε τα καραβάνια, είχαμε γυρίσει όλα τα Βαλκάνια και όλη την Ευρώπη. Βουκουρέστι, Βιέννη, Ακριβώς. Τεργέστη Μπράβο. Μέχρι και Αγία Πετρούπολη. Και Αγία Πετρούπολη. Έτσι. άρα, εγώ θέλω να βγάλω τα εμπόδια από το δρόμο, από το διάβα των Γιανιωτών και των Γιανιωτισών. Για να αναπτύξει ο καθένα τι δεξιότητέ του και να προχωρήσουμε μπροστά. Λοιπόν, αυτό είναι ο Γιώργο Αμυράς. Mm -hmm. Τον είδατε με τι πάθο μιλάει για την πατρίδα mm -hmm. του, για την πατρίδα μας, την κοινή μα πατρίδα. Yeah. Είναι υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στο νομό Ιωαννίνων. Mm -hmm. Θέλουμε να του ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να τα καταφέρει και θα τα καταφέρει, γιατί προφανώ ε, τότε. Έχουμε γερό ψηφοδέλτιο. Έχουμε mm -hmm. καλού υποψηφίου σε mm -hmm. σοβαρού mm -hmm. και, και άξιου. Και καλούμε αγαπητέ συμπατριώτη μου Γιώργο Τιτζίνα, Δημοσχολιού Τιτζίνα, <ΣΣ> έρθει τη Να τη κάνουμε γύρω α, στα α, χωριά μα. Θα ξέρετε πόσο θα θέλανε. Θα έρθει. Θα έρθει. Θα σε πάρουμε και σε πανηγύρια. Αυτό είναι το καλύτερο, διότι ξέρω να χορεύω. Μα ξέρει να χορεύει, είσαι ο άνθρωπό μα. ο άνθρωπό μα. Αρχίζουν τα πανηγύρια τώρα. Το επόμενο 15η μέρα αρχίζουν πανηγύρια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ Γιώργο καλή επιτυχία. Να είστε